Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι, στη Θεσσαλία, τον τόπο αυτό που εκπροσωπούμε, τον ευλογημένο αυτό τόπο, ακόμα μετράμε τις πληγές μας. Ακόμα μετράμε, θα λέγαμε, την κρατική αδιαφορία να ρέει η άφθονη σαν το νερό που την έπνιξε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Είμαστε τώρα σχεδόν 10 μήνες μακριά από εκείνες τις ημέρες και από τότε, εκτός από υποσχέσεις και μεγάλα σχέδια, πέρα από ελάχιστα, καμία ουσιαστική καθολική αποζημίωση και αποκατάσταση δεν έχει υπάρξει. Όπως και κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας μπροστά σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Κατά βάση, ο καθένας και όποιος μπόρεσε, και δεν είναι πολλοί αυτοί που το κατάφεραν, προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη ζωή τους. Όλα αυτά όχι μόνο δεν λύνονται κατά τη γνώμη μας με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά από τη δική μας την άποψη αποτελεί και πρόκληση που με αυτή τη μεθόδευση και αναφερόμαστε στην ιδιωτική ασφάλιση για τις φυσικές καταστροφές που επιχειρείται. Καταλαβαίνουμε πως το γεγονός πως αρχικά θα είναι υποχρεωτική μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι ένας εφησυχασμός για να περάσει χωρίς αντιδράσεις και στην πορεία θα γενικευτεί και για τις λαϊκές περιουσίες. Η επιλογή όμως της ιδιωτικής ασφάλισης όχι μόνο δεν αποτελεί λύση, θεωρούμε ότι είναι καταρχήν και ομολογία της πλήρους εγκατάλειψης της απαλλαγής κάθε κρατικής ευθύνης για την προστασία της ζωής μας από τέτοια φαινόμενα, που όπως πια λέγεται θα είναι αρκετά συχνά. Είναι απογείωση της περίφημης λογικής ατομικής ευθύνης, όπως ήδη συμβαίνει για μια σειρά ανάγκες στη ζωή μας, θα συμβαίνει και εδώ. Όποιος έχει να πληρώσει μπορεί να γλιτώσει, μπορεί και να ξανασηκωθεί όρθιος. Και σήμερα όμως, ποιος έχει να πληρώσει όταν σχεδόν τα μισά λαϊκά νοικοκυριά δεν έχουμε να ανταποκριθούμε σε μια έκτακτη ανάγκη, όταν ένας στους 5 από εμάς ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόμη και από αυτά τα 500 ευρώ δηλαδή. Και όταν η αγοραστική δύναμη είναι στα επίπεδα του 2009, που σημαίνει πρακτικά πως χιλιάδες σπίτια και περιουσίες απλών ανθρώπων θα μείνουν ανασφάλιστα και προφανώς στο έλεος των κάθε λογής φυσικών φαινομένων. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει ήδη σε ένα τομέα που έχει ήδη προχωρήσει εδώ και χρόνια η ιδιωτική ασφάλεια και αναφέρομαι στα αυτοκίνητα που ο καθένας μας έχει και χρησιμοποιεί καθημερινά για τις ανάγκες του. Όταν μιλάμε σήμερα για μισό εκατομμύριο ανασφάλιστα αυτοκίνητα, απειλώντας μάλιστα όλο αυτόν τον κόσμο και με σχετικά πρόστιμα. Από την άλλη, όσοι τελικά καταφέρουν με κόπο να πληρώνουν τα ασφάλιστα, αντιμετωπίζουν έναν αγροποθά μέχρι να αποζημιωθούν όταν για κάποιο λόγο έχουν ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό τους, ενώ το ύψος των αποζημιώσεων διαμορφώνεται με βάση την παλαιότητα του οχήματος. Όπως τα ασφάλιστα διαμορφώνονται επίσης με βάση το ρίσκο, την πιθανότητα του ατυχήματος, τα περίφημα bonus malus όπως τα λένε. Και ας σκεφτεί κανείς σε μια περιοχή όπως τη δική μας, όπου μέσα σε 3 χρόνια είχαμε 2 καταστροφικές πλημμύρες, μια καταστροφική πυρκαγιά και ένα σεισμό. Σε τι bonus malus σε εισαγωγικά κατατάσσει τη ζωή μας? Πόσο κοστίζει τελικά? Προφανώς αυτό εννοεί το νομοσχέδιο όταν μιλάει για προσαρμογή της ιδιωτικής ασφάλισης και της κρατικής αρρωγής στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής. Και το τι είδους διασφάλιση παρέχει τελικά αυτή η επιλογή μπορεί να το καταλάβει κανείς και από την πείρα που έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι από την κοινωνική ασφάλιση, με τη σύνδεση της απόδοσης με χρηματιστηριακά προϊόντα, αλλά κυρίως από τα δεκάδες κανόνια που βάρεσαν αφήνοντας στον άσο χιλιάδες εργαζόμενους, δεκάδες αντίστοιχα ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν είναι πολύ παλιά αυτά για να τα ξεχάσουμε. Γι' αυτό από τη δική μας πλευρά όχι μόνο διαφωνούμε, αλλά θα είμαστε απέναντι και σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Γιατί θεωρούμε ότι οι μόνοι ωφελημένοι προφανώς θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες και το κράτος που θα απαλλαγεί από κάθε ευθύνη και θα τη φορτώσει σε εμάς. Ζητάμε λοιπόν όχι μόνο να μην προχωρήσει αυτή η απαράδεκτη μεθόδευση, αλλά να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση στο 100%. Χωρίς εξαιρέσεις για όλους στην περιοχή μας και όπου αλλού, με αποκλειστική κρατική ευθύνη και χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ.